Τροχονομικές παραβάσεις σε σχολικά λεωφορεία βεβαιώθηκαν και στο νομό Σερών, με τους αστυνομικούς του τμήματος να επιβάλλουν τα ανάλογα πρόστιμα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε σχολικά λεωφορεία, σοβαρές παραβάσεις, και θα συνεχιστούν οι έλεγχοι καθημερινά. Επιβλήθηκαν πρόστιμα. Ναι, σύμφωνα με τα ισχύοντα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα, στο δίκτυο που κυκλοφορούν και γνωρίζουμε τα δρομολόγια των σχολικών λεωφορείων, θα δημιουργούνται από εμάς συστηματικοί έλεγχοι. Αφορούσαν φθαρμένα λάστιχα, ζώνες ασφαλείας. Σχετιζόταν με τον ταχογράφο του οχήματος. Οι παραβάσεις χθεσινές. Ήταν καθαρά δηλαδή διαδικαστικό ζήτημα που έπρεπε να προσέχει. Δεν είναι διαδικαστικό, είναι πολύ ουσιαστικό οι παραβάσεις που σχετίζονται με ταχογράφο, γιατί ο ταχογράφος περιέχει όλα τα στοιχεία κυκλοφορίας ενός οχήματος. Σοβαρές παραβάσεις. Παράλληλα με τους ελέγχους, αστυνομικοί της Τροχέας μοίρασαν την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς φυλάδια με οδηγίες και συμβουλές κυκλοφοριακής αγωγής έξω από τα σχολεία της πόλης των Σερών. Πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, αστυνομικοί της υπηρεσίας μας κινήθηκαν σε δύο τομείς. Ο πρώτος αφορούσε την ενημέρωση των μαθητών όσον αφορά την τήρηση των κώδικα οδικής κυκλοφορίας κατά την μετάβαση και αποχώρηση από τα σχολικά συγκροτήματα με τη διανομή φυλαδίων και ενημέρωση και των παιδιών και των γονέων. Αλλά ήταν και στον τομέα της καταστολής, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε σχολικά λεωφορεία. Είναι μια δράση η οποία γίνεται κάθε χρόνο. Ξεκινάει από την μέρα του αγιασμού της σχολικής χρονιάς, συνεχίζεται σε όλη κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς και θα συμπεριλάβει τόσο ενημερωτικές ημερίδες στα σχολεία, πηγαίνουν αστυνομικοί της υπηρεσίας μας, ενημερώνουν παιδιά και γονείς και δασκάλους σχετικά με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, αλλά και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Στόχος της αστυνομίας είναι τα παιδιά να γίνουν συνειδητοποιημένοι πολίτες στο μέλλον και να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται στο δρόμο, πρώτα ως πεζοί, μετά ως ποδηλάτες και αργότερα ως οδηγοί. Σαν πεζοί αρχικά, σαν ποδηλάτες, γιατί κυκλοφορούν και με τα ποδήλατα, τουλάχιστον κάποια βασικά στοιχεία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα σήματα πρέπει να τα γνωρίζουν. Στοχεύουμε σε αυτό και προσπαθούμε να τα βάλουμε στο σωστό την κατεύθυνση αυτή.